Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τα δεδομένα τα έχουμε πει, Γιάννη. Να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Δεν ξέρει γιατί δεν έχουν ανοίξει πόρτες, δεν βρίσκουν το κλειδί, το συνδυασμό. Για λέγε. Στη μία είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση, διότι συγκλήθηκε από τον κύριο Παπαμίκο, τον γραμματέα του κόμματος και πρόεδρο της ΚΕΦΕ, χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ. Έχει μεγάλη σημασία το τι αντιδράσεις θα υπάρξουν από τους εκπροσώπους των υποψηφίων κυρίως σε αυτή τη συνεδρίαση. Από τη στιγμή χθες που και οι τέσσερις αμφισβήτησαν τον κύριο Παπαμίκο και την ικανότητά του να κάνει αυτές τις εκλογές ως πρόεδρος της ΚΕΦΕ, αν θα ζητήσουν την παραίτησή του μέσα στη συνεδρίαση αυτή και αν εν τέλει ο κύριος Παπαμίκος θα προχωρήσει σε αυτή μα την παραίτηση. Μα αφού τη ζήτησαν, ρε Γιάννη μου, δημόσια, μπορεί να μην τη ζητήσουν και μέσα. Τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα? Προφανώς θα τη ζητήσουν. Τι ζήτησαν χθες δημόσια υποψήφοι? Άλλαξε. Έχεις δίκιο, αλλά άλλαξε το εξής, ότι χθες το βράδυ, μετά από ένα πολύ έντονο παρασκήνιο, μετά από πολλές συνομιλίες σχεδόν όλων μεταξύ τους, συγκλήθηκε αυτή η επιτροπή και συγκλήθηκε από τον κύριο Παπαμίκο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μένει να δούμε αν οι χθεσινές συνεννοήσεις και τα χθεσινά τηλεφωνήματα που έγιναν, Δημήτρη, είχαν εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι μένει να δούμε σε αυτή τη συνεδρίαση στη μία η ώρα τι θα κάνει ο κ. Παπαμίκος και αν θα μπει μέσα στην ΚΕΦΕ αυτό το ζήτημα και με ποιον τρόπο θα μπει, αλλά και τι αντιδράσεις θα υπάρξουν και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, έχει σημασία αν στη σημερινή ΚΕΦΕ πλακωθούν, για να το πω απλά, και δεν καταλήξουν πουθενά και η Νέα Δημοκρατία βρεθεί σε ακόμη χειρότερη θέση από αυτή την πολύ δυσχερή στην οποία έχει βρεθεί από χθες το πρωί με όλα αυτά τα κομικοτραγικά που έχουν συμβεί και το φιάσκο αυτής της διαδικασίας. Πάντως έχουμε μέχρι τώρα μια σιωπή η οποία είναι εκοφαντική. Δηλαδή, πρώτον, δεν έχουμε δήλωση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από χθες που όλοι περιμέναμε. Δεν έχουμε δήλωση από την ΚΕΦΕ. Η ΚΕΦΕ κάνει τις εκλογές. Ας τον πρόεδρο, ας πούμε, που δεν είναι, αλλά τέλος πάντων λέμε. Η ΚΕΦΕ που είχε την ευθύνη των εκλογών δεν έπρεπε να μας πει κάτι? Ο πρόεδρος εν προκειμένου, ο κ. Παπαμίκος. Δημήτρη, ποια δήλωση? Δεν έχει αναλάβει κανένας την ευθύνη για αυτά που γίνανε. Ναι. Συγγνώμη, υπάρχει. Δηλαδή, δεν έχει κανένας, έχει, δεν φταίω εγώ. Η Νέα Δημοκρατία, ρωτάω και τον κύριο Βορύδη, πειθαρχικό έχει, επιτροπή διοντολογίας έχει, αυτοί μπορούν να παρεύουν. Αυτές οι θεσμοί μπορούν να παρεύουν αυτά επάγγελτα. Φαντάζομαι. Να σου πω κάτι. Απ' όλα έχει. Απ' όλα έχει. Αλλά... Απ' όλα έχει και τίποτα δεν έχει από ό,τι έχω καταλάβει, κύριε Βορύδη. Εγώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω. Ναι. Ας το πω εκφράζοντας τη βαθιά. Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Κατέλη να συνεχίσει το ρεπορτάζ και θα βγούμε μετά. Τη βαθιά απογοήτευση που αισθάνομαι προσωπικά, αλλά νομίζω αισθάνονται και όλοι οι νεοδημοκράτες. Το δεύτερο, να πω ότι υπάρχει κάτι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Ότι έχει συμβεί αυτό το τόσο ατυχές και βαρύ γεγονός που πληγώνει την παράταξη και δεν έχω ακούσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από χτες να έχει πει κάτι. Δεν ξέρω αν θα αναλάβει ευθύνη. Να έχει πει κάτι. Να βγει να ζητήσει συγγνώμη. Εκπροσωπώντας το κόμμα. Αυτός εκπροσωπεί το κόμμα. Όχι συγγνώμη, άμα δεν θέλει να πάρει ο ίδιος προσωπικά ευθύνη, γιατί είναι και υποψήφιος και δεν θέλει να το χρεωθεί, να μην κάνει. Να πει όμως συγγνώμη. Ναι. Έγινε κάτι τόσο κακό. Προς τον κόσμο, λέτε. Λοιπόν, ναι. Κύριε Βορύδη, εγώ δεν νομίζω, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία. Το δεύτερο, στη θέση, δεν έχω δεν ακούσει. Αφορά μόνο τους νεοδημοκράτες αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι αφορά συνολικά την ελληνική κοινωνία. Γιατί ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση, ιονή κόμμα εξουσία. Καταμίζω ένα λόγο πρέπει να υπάρχει και να είναι σοβαρό. Ναι, δεν έχω ακούσει, επιτρέψτε μου, τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος αυτός είναι και καθήλυν αρμόδιος. Ο πρόεδρος έχει την γενική, διοικητική και πολιτική εποπτεία. Εδώ έχουμε την καθήλυν αρμοδιότητα. Δεν τον έχω ακούσει και αυτός να πει κάτι. Επαναλαμβάνω, δεν θέλει να μας εξηγήσει τι συνέβη. Που θα έπρεπε. Μάλλον. Που θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Ναι. Δεν θέλει να μας εξηγήσει γιατί οδηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δυσχερή θέση. Να λιδωρείται από τους πολιτικούς αντιπάλους και να έχει στεναχωρήσει με τόσο βαθύ τρόπο τους αγωνιστές της και τους φίλους της και τους ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν. Δεν θέλει να μας εξηγήσει όλα αυτά. Να μας εξηγήσει. Και αυτό σαν συγγνώμη δεν πρέπει να μας πει. Ευθύνη ποιος έχει τώρα, κύριε Βορύδη, για σας? Όχι, και τι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και σε ποιους? Ακούστε. Εάν θα μου θέτετε ένα ερώτημα, γιατί λίγο συνέχεται και με το θέμα του πειθαρχικού και όλα αυτά.
Προφανώς αυτό είναι μια σύμφετη διαδικασία η οποία έχει πολλά κομμάτια για να το δει κανένας. Θα έπρεπε κανείς να δει πώς συνετάγησαν οι προδιαγραφές και αν ήταν σωστή η σύνταξη των προδιαγραφών. Θα έπρεπε να δει, για παράδειγμα, μια σκέψη που κάνω εγώ, κατά πόσον οι προδιαγραφές εκτός από το τεχνικό τους κομμάτι είχαν και ένα κομμάτι αξιολόγησης της εταιρείας. Γιατί το γεγονός ότι βάζεις προδιαγραφές μπορεί η εταιρεία να μην μπορεί να τα απεξέλθει. Ναι. Άπρεπε να δει αν υπάρχουν δύο ή μία φάση στο διαγωνισμό. Επομένως, θα έπρεπε να δει μία σειρά από ζητήματα για το πώς φτάσαμε στο φιάσκο. Κάτι έχει συμβεί. Υπάρχει μια αλληλουγία γεγονότων μέχρι που φτάνει στο φιάσκο. Καμία αντίρρηση. Προφανώς. Πρέπει να υπάρξει με τα βεβαιότητα ένα τέτοιο έλεγχο. Εσείς όμως, και όταν λέω εσείς, εννοώ και ο υποψήφιος με τον οποίο έχετε συνταχθεί, ο κ. Τζιτζικώστας, ευθύς εξ αρχής έθεσε ένα πολιτικό θέμα. Έθεσε ένα θέμα. Παρέτηση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό έχει πολιτικό περιεχόμενο. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ένας τέλεχος που φτιάχνει τα δίκτυα, όχι αν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Παρέτησης, όχι από την υποψηφιότητα. Όχι από την υποψηφιότητα, από τη θέση του Πρόεδρου. Που σημαίνει ότι η δική σας πλευρά υπονοεί με έναν τρόπο ότι αυτό το οποίο συνέβη έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Κάποιος τόστησε, να το πω έτσι. Καταρχάς να διευκρινίσουμε λίγο τους ρόλους, γιατί δεν είναι. Και υπάρχει. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο. Όχι, δεν είναι δαχτύλο. Όχι. Ένα-ένα-ένα. Μην τα μπερδέψουμε, γιατί από εδώ. Αντιθέτως, βέβαια. Λοιπόν, μην τα μπερδέψουμε. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο του κ. Τζικώστα. Εγώ είμαι ένα βουλευτή που τοποθετήθηκα πάνω στο ζήτημα τη διαδοχή. Εγώ τοποθετούμε λοιπόν αυτό τελώ όλα τα ερωτήματα. Έτσι. Τι λέτε. Η χειρά, λέω. Εντάξει, η χειρά, μη η χειρά. Όχι, επειδή έχω βγάλει δύο συνιστώσεις των διαχρονικών. Και των Σόγαμπρων. Εγώ είπαμε, είμαι στην τάση Σόγαμπρη. Λοιπόν, το λύσαμε αυτό. Ο Κουμουτσάκος είναι η τάση διαχρονική. Να. Λοιπόν, τώρα, εκείνο το οποίο όμως ενδιαφέρει εδώ είναι το εξής. Υπάρχει πολιτικό θέμα. Μα τώρα, άμα αυτό δεν είναι πολιτικό θέμα, δεν ξέρω και τι είναι πολιτικό θέμα. Ναι, σε ποια λογική το λέτε εσείς πολιτικό θέμα? Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία από εδώ που σταμάτησε? Κατά τη γνώμη σας, θα σας πω αμέσως. Αλλά κατά τη γνώμη μου, για να λήξουμε το θέμα της ευθύνης. Κάποιος πρέπει να πάρει ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει υπεύθυνος. Δεν ήταν μόνο τεχνικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με συγχωρείτε πολύ. Δεν υπάρχει υπεύθυνος. Έστω σε πολιτικό επίπεδο. Ποιος την έχει την ευθύνη? Ο νεοδημοκράτης. Ο νεοδημοκράτης που πήγε το πρωί να ψηφίσει. Ο μη νεοδημοκράτης. Γιατί αυτό είναι μια ανοιχτή λαϊκή διαδικασία και μπορεί να θέλει να παρέμβει κάποιος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και μπορεί να μην θέλει, αλλά να τον αφορά το αποτέλεσμα. Και μπορεί να μην θέλει, αλλά να τον αφορά το αποτέλεσμα. Και εγώ οι πολίτες, λοιπόν. Ας πούμε ότι σήμερα θα υπάρξει. Ποιον σήμερα αναγνωρίζουν ως υπεύθυνο? Ποιος σηκώθηκε από την πλευρά μας να πει: με συγχωρείτε, αναλαμβάνω όχι την ευθύνη γιατί η προδιαγραφή δεν ήταν έτσι, γιατί αυτό, γιατί δεν έγινε ο έλεγχος, ή πότε έγινε το τέστινγκ, ή πότε δεν έγινε, ή αν ήταν τα λεφτά πολλά ή λίγα. Μην πούμε σε όλη αυτή την κουβέντα. Αναλαμβάνω, ρε παιδί μου, την ευθύνη για αυτό το πράγμα που έγινε. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι? Εσείς είστε πολιτικός τέλεχος. Για μένα αντικειμενικά. Αντικειμενικά το λέω. Ναι. Δεν μιλώ για υποκειμενική ευθύνη. Υποκειμενική ευθύνη είναι αυτό που σας είπα. Πολιτικά. Αντικειμενικά, όταν συμβαίνει ένα κακό πράγμα, ευθύνεται ο Πρόεδρος του. Ποιος πρόεδρος? Πρόεδρος δεν υπάρχει τώρα, υποψήφιοι είναι όλοι. Και οι τέσσερις ευθύνονται. Αν είναι έτσι, ευθύνονται όλοι. Έτσι όπως το λέτε. Γιατί όχι? Ο πρόεδρος είναι. Όλοι συμφώνησαν στη διαδικασία. Επιτρέψτε μου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας. Μεταβατικός. Όμως έχετε πολύ δίκιο στο εξής. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόεδρος που πρέπει να εκπροσωπήσει και εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί υπάρχει. Έχετε δίκιο στο ότι προφανώς δημιουργούνται συγκρούσεις εκ της διπλής ιδιότητος. Αυτό είναι πρόβλημα. Όπως προφανώς, κύριε Βορύδη. Αυτό είναι πρόβλημα. Πιθανότατα δημιουργούνται συγκρούσεις και του γεγονότος ότι ο γραμματέας και πρόεδρος της ΚΕΦΕ, τουλάχιστον σύμφωνα με καταγγελίες άλλων υποψηφίων, εργαζόταν και λειτουργούσε για λογαριασμό συγκεκριμένου υποψηφίου. Και αυτό λέγεται από την άλλη πλευρά. Βεβαίως. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι υπάρχει ανάληψη πολιτικής ευθύνης σήμερα. Τουλάχιστον, ρε παιδάκι, λέω, μια ευθύνη. Ας φτάσουμε σε αυτό το οποίο είναι, όπως λέτε κι εσείς, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει. Θέλετε να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας και την κρίση σας στην πολιτική, μέσα από ποια διαδικασία θα φύγει πια αυτή η ρετσινιά, να το πω έτσι, που μπήκε χτες στη Νέα Δημοκρατία, στο μυαλό του μέσου Έλληνα πολίτη, εγώ δεν σας λέω καν του Νεοδημοκράτη ή μη, ότι ρε παιδιά, εδώ κάνετε σοκομματικές εκλογές και χάνετε, δηλαδή δεν μπορείτε να τις οργανώσετε, θέλετε και να κυβερνήσετε. Αυτό πώς θα το υπερβείτε στην επικείμενη συζήτηση του προϋπολογισμού, παράδειγμα? Δεν θα το υπερβούμε. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο θα βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Βορύδη, εκτός από την ανάληψη ημί της πολιτικής ευθύνης. Για μένα δηλαδή, για να το απαντήσω αυτό πλήρως στο ερώτημά σας, θεωρώ ότι χρειάζεται για να καλύψουμε τη ζημιά που έχουμε υποστεί από αυτό το γεγονός, χρειάζεται πολύ υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ταυτόχρονα παρέτηση του Προέδρου του κ. Μαϊμαράκη και παρέτηση και του Προέδρου της Αφορευτικής Επιτροπής. Κοιτάξτε. Και διαδικασία από την αρχή να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία ή με τους υπάρχοντες. Θα σας πω. Λοιπόν, για μένα, αν μου λέτε ποια θα ήταν η προτεραιότητά μου, εμένα η προτεραιότητά μου θα ήταν να κάνω την επόμενη εβδομάδα εκλογές. Την Κυριακή. Μάλιστα. Τώρα. Εντάξει. Την επόμενη εβδομάδα εκλογές. Πάντως, κύριε... Είναι τεχνικά εφικτό αυτό? Όχι. Από ό,τι ακούω δεν είναι. Μάλλον όχι. Πάντως... Λοιπόν, βεβαίως, αν μου επιτρέπετε. Εκεί κανείς θεωρώ ότι θα έπρεπε να εκτιμήσει και να αξιολογήσει και τη δυνατότητα να κάνει χειρόγραφα τις εκλογές. Γιατί για μένα. Εναλλακτικά θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Προφανώς. Ή να μην τις κάνετε καθόλου και να πάτε σε συνέδριο. Εγώ δεν πιστεύω. Θα σας πω γι' αυτό. Δεν πιστεύω σε αυτή τη λύση. Αφενός γιατί είναι αντικαταστατική. Αφετέρου. Γιατί για μένα, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν άμεσα εκλογές, δεν είναι σε μία εβδομάδα, ας είναι σε δύο, αλλά να γίνουν οι εκλογές. Αν πράγματι, τώρα, φύγουμε από το πλαίσιο των δύο εβδομάδων και αρχίσει αυτή και είναι μια διαδικασία η οποία σέρνεται και πάμε και πέσουμε στα Χριστούγεννα και μετά τα Χριστούγεννα πρέπει να βρούμε καινούργια ημερομηνία κτλ. Πράγματι διαμορφώνεται ένα διαφορετικό τομέα. Πάντως, ανεξάρτητα από το θέμα της πολιτικής ευθύνης, είτε την αναλάβει αυτός που πρέπει να αναλάβει είτε όχι, ο ελληνικός λαός και ο Νεοδημοκράτης έχει κάνει τις επιλογές του, έχει κάνει τις εκτιμήσεις του. Είναι σαν να μου λες ότι γίνεται κάτι στην κυβέρνηση και λέει ο Πρωθυπουργός δεν έχω ευθύνη, έχει ο Υπουργός. Αλλά αυτό είναι. Το θέμα είναι το εξής. 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 Τάσο, ένα λεπτό να λύσουμε ένα θέμα. Ξέρετε γιατί το λέω. Ξέρετε από πού πηγάζει τώρα αυτό που λέω. Γιατί έχουμε τον κύριο Παπαμεμίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΚΕΦΕ, και αντί να ασχολείται με τη διαδικασία, ασχολείται για να προβάλλει έναν υποψήφιο. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα γράφα. Δεν γίνονται αυτά. Πώς θα το κάνετε? Θα σας απαντήσω σε δύο επίπεδα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που λέτε. Επειδή όταν υπάρχει μια εκλογική διαδικασία, εμφυλοχωρεί η καχυποψία. Υποχρεωτικά. Γι' αυτό το λόγο ο μεταβατικός πρόεδρος, δηλαδή αυτός που έχει την πολιτική ευθύνη για τη διοργάνωση των εκλογών, κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος. Αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει, το είπατε. Γιατί αυτό αυτόματα τι κάνει. Αυτό το αυτονόητο που σας λέω τώρα, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτονόητο. Ενώ το άλλο είναι λογικό για εσάς. Ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ να υποστηρίζει τον Τζιτζικό. Είναι λογικό. Όχι, το ένα λέτε είναι παράλογο, το άλλο σας φαίνεται λογικό. Επιτρέψτε μου. Πώς γίνεται, αυτό που λέτε. Μου, τώρα εδώ. Εντάξει, καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά δεν είναι. Εγώ δεν σας αρέσει αυτό. Όχι, δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός και δίκαιος. Η πολιτική βαρύτητα ενός οποιοδήποτε διοικητικού στελέχους αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη βαρύτητα των πολιτικών στελεχών. Είναι θέμα όμως, κύριε Βορύδη. Βεβαίως και είναι θέμα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε. Είναι και βαριά η πολιτική ευθύνη διοργάνωσης εκλογών. Βεβαίως έτσι, δεν είναι ελαφριά. Βεβαίως και είναι. Αλλά την ευθύνη της διοργάνωσης, υπό την έννοια την διοικητική, την έχει το κόμμα. Προϊστάμενος του κόμματος είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός φέρει όλη την ευθύνη. Άρα, αντικειμενικά, είτε έχει κάνει κάτι καλό. Όταν λέω αντικειμενική ευθύνη, τι είναι? Δεν είναι ότι φταίω επειδή έκανα κάτι. Φταίω γιατί είμαι σε συγκεκριμένη θέση και έχω τη γενική ευθύνη της εποπτείας. Συντάσσεστε με. Άρα λοιπόν, ναι. Μου λέει όμως ο κ. Σκονό, μου λέει και θέλω να το απαντήσω αυτό. Ναι, αλλά ξέρετε, ακούω ότι ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ έχει συγκεκριμένη πολιτική προτίμηση. Ναι, υπάρχουν καταγγελίες γι' αυτό. Θα σου απαντήσω. Εξώσου γνωρίζω. Όλα τα μέλη της ΚΕΦΕ έχουν πολιτική προτίμηση. Όλα. Δεν υπάρχει μέλος της ΚΕΦΕ το οποίο να μην έχει τοποθετηθεί. Επομένως, ως εκεί τα πράγματα να το πω, μπορεί να αξιώναμε και σωστό θα ήταν αυτό, εκεί θα είχατε επίσης δίκιο, ότι αυτοί πρέπει να έχουν μία απόσταση και ένα τεκμήριο ουδετερότητας, προκειμένου να μην μπορεί κανείς να τους πει αυτό που λέτε τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπό την έννοια ότι αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία, υπό την έννοια ότι υπάρχουν εκπρόσωποι των αντιπροσώπων υποψηφίων εκεί, υπό την έννοια ότι αυτό είναι συνθετικό. Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, δεν φαίνεται η τοποθέτηση αυτή καθεαυτή. Ανεξαρτώς του αν είναι. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για λογαριασμό τώρα του Παπαμίκου, ούτε και ξέρω και με. Αλλά η τοποθέτηση αυτή στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να επηρεάζει. Τώρα, προσέξτε ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα. Αρχίζουν σκέψεις. Ωφελείται κανένας από το γεγονός και τα λοιπά. Εγώ θα απαντήσω και θα είμαι ξεκάθαρο. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει εδώ πολιτική δολιότητα. Από καμία πλευρά. Από οποιαδήποτε πλευρά. Εντάξει. Πιστεύω ότι υπάρχει απίστευτη αστοχία και ανικανότητα. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει δολιότητα. Κύριε Βορύδη, λοιπόν, έχει ωρεθεί εκρηκτικό υλικό. Και η κριτική, με συγχωρείτε, η κριτική που κάνω σήμερα, όπως βλέπετε, δεν είναι κριτική
Είναι, ρε παιδιά, βγείτε να πείτε συγγνώμη στον κόσμο. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Βγείτε να αναλάβετε κύριε την Βορύδη, ευθύνη. Κύριε Βορύδη, και συνεχεία τα υπόλοιπα, πάντως το ποιος έκανε τι, τα βλέπουμε. Μια και το λέτε, είπατε για τους εκπροσώπους των κομμάτων κτλ. Όταν παρενέβη ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης στην ΚΕΦΕ και τον κατηγορήσατε τότε ότι είπε και γαλλικά και κακώς παρενέβη, μέσα ήταν όλοι αυτοί που λέτε. Δεν ήταν εκεί. Κύριε Βορύδη, συγγνώμη. Πώς τη σχέση, έχει σχέση με τον πρόεδρο. Για τη διαδικασία μίλησε ο πρόεδρος τότε. Επιτρέπετε. Γιατί δεν παρενέβητε τότε να πείτε, παιδιά, εδώ γίνεται το έλα να δεις όπως είπε ο Μεμαράκης, αυτό είπε στην ουσία. Ακούστε. Εκείνη η μέρα που μπήκε μέσα. Ανοίγεται ξανά αυτό το θέμα. Έχετε πολύ. Η παρέμβαση λοιπόν και η ευθύνη του πρόεδρου, η εποπτική ευθύνη του πρόεδρου, η οποία υφίσταται ούτως ή άλλως. Επειδή ακριβώς. Άρα την έκανε τη δουλειά του. Εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Βορύδη. Δεν με καταλαβαίνετε. Ή κάνετε ότι δεν με καταλαβαίνετε. Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ. Παρενέβη για να υποδείξει ότι παιδιά, εδώ μπαχαλοποιείτε το πράγμα. Προσέξτε. Άρα τη δουλειά του την έκανε ο πρόεδρος. Αυτό λέω. Δεν θέλετε να μπω στη λεπτομέρεια της παρεμβάσεως. Γιατί δεν έχει γίνει. Όχι, δεν θέλω να μπείτε στη λεπτομέρεια. Κανένα επιχείρημα το οποίο. Θέλω να μπείτε στην ουσία αυτό που συζητάμε. Στην ουσία αυτό που συζητάμε είναι ότι έπρεπε. Η ουσία, κύριε Βορύδη. Μισό λεπτό. Η ουσία είναι σαφή. Τότε θέση κτλ. Λοιπόν, έχει θέσει ένα πολιτικό θέμα. Βαρύ πολιτικό θέμα για το ποιος έχει την ευθύνη. Από τη στιγμή που έχει ζητηθεί από υποψηφίους η παρέτηση του κυρίου Μεϊμαράκη. Από δύο υποψηφίους. Από δύο υποψηφίους. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να φύγει ο κύριος Μεϊμαράκης από πρόεδρος και να μπει κάποιος μεταβατικός που θα οργανώσει τη διαδικασία? Εάν ναι, λέει ένας που το σκέφτεται έξω από τα κομματικά, διάολα για να το ζητάνε, προφανώς το θεωρούν υπεύθυνο για ότι κάτι δεν κάνει καλά. Λοιπόν, ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό, εάν. Πρέπει να γίνει και αν το υποστηρίζετε και εσείς προσωπικά. Και την πρόταση του κύριου Μητσοτάκη που έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση ο κύριος Μητσοτάκης. Και το δεύτερο ας πούμε στοιχείο είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά σε ένα τέτοιο κλίμα θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί, τα στελέχη της μπορούν να συμπλέψουν. Τούδε και στο εξής. Μετά λες. Μετά. Μπορούν να συνεπάρξουν. Ναι, για να το πούμε με όρους. Είναι πολλά ερωτήματα, θα απαντήσετε όλα. Για να το πούμε με όρους άλλου κόμματος, όπως λέγει ο Βασίλης, έχει σωρευτεί εκρηκτικό υλικό. Το κλίμα είναι δηλητηριασμένο. Οι σχέσεις μεταξύ των υποψηφίων είναι τουλάχιστον προβληματικές. Μπορείτε να συνυπάρξετε αρμονικά ή έστω μαχητικά, ή για να το πω με όρους ΣΥΡΙΖΑ, ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα. Και χαίρεται και ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός των άλλων. Προσθέστε το γι' αυτό. Ναι. Αυτό καλό στοιχείο. Για πάμε παρακάτω. Είναι δύο βασικά. Έτσι. Εάν μπορείτε να πάτε σε εκλογές με τον ίδιο πρόεδρο και την ίδια φορά. Να τα απαντήσετε όλα, να βάλω κι εγώ μια τελευταία ερώτηση. Επειδή ήσασταν ο πρώτος που το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου βάλατε θέμα ηγεσίας. Σωστά. Μήπως σήμερα σκέφτεστε ότι ήταν πρόωρη αυτή η αμφισβήτησή σας που έβαλε το φυτίλι και τελικά πήγατε κάποιοι. Σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σας το χρεώνουν κάποιοι, γι' αυτό σας το ρωτώ. Εσείς λένε και ο Άδωνης είχαν στον βάλατε φωτιά τότε στα τόπια. Ότι αν είχατε κάνει λίγο κράτη, να έχουν περάσει και τα μέτρα, να είχε πάει η Νέα Δημοκρατία, να είχε πάει στο συνέδριό της, μπορεί όλα αυτά. Έτσι, να ήταν αλλιώς. Για πάμε. Πάμε λοιπόν. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Εγώ θεωρώ ότι. Τώρα γιατί το θεωρώ, θα μου πείτε. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πρακτική η οποία ακολουθείται παντού στον κόσμο. Ότι όταν, όταν υπάρχει μια ήττα, και μάλιστα μια βαριά ήττα, έτσι την εκτίμησα, εν πάση περιπτώσει, εγώ, και νομίζω ότι την κατάλαβαν και οι περισσότεροι, μετά από όλα αυτά που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσουμε με 7,5-8 μονάδες διαφορά, πρέπει να υπάρχει ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Και όταν μάλιστα εκεί υπάρχει ένας μεταβατικός πρόεδρος, γιατί ο κ. Μημαράκης πήγε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά εξοδοτημένος για να κάνει τις εκλογές. Έτσι ανέλαβε από τον κ. Σαμαρά. Ναι. Τότε το ζήτημα της ηγεσίας δεν έπρεπε να παραταθεί. Παντού στον κόσμο τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εκλογική τους διαδικασία. Το να μου πει κάποιος ότι όχι, δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια εκλογική διαδικασία, με συγχωρείτε, αν έκανα λάθος εκτίμηση σε αυτό, σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Καλά, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αν δηλαδή ομολογούμε εδώ ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει αυτές τις εκλογές, εκεί άφωνος. Λοιπόν, άρα εγώ θεωρώ το σωστό ήταν η εκλογική διαδικασία. Να είστε, πάμε παρακάτω. Στα άλλα. Δύο. Μέχρι να γίνουν τώρα οι εκλογές. Δύο. Έχουν κατατεθεί προτάσεις για το ζήτημα αυτό. Να. Κατά τη γνώμη μου, λέτε, για το ζήτημα της ηγεσίας. Δύο έχουν εκ των υποψηφίων, ανθυποψηφίων του κ. Μεμαράκη, έχουν ζητήσει να παραιτηθεί από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει μεταβατικός πρόεδρος. Εμένα η θέση αυτή, ούτως ή άλλως, θεωρώ ότι είναι ορθή, ανεξαρτήτως του γεγονότος, το οποίο απλώς επιρρονεί, ενισχύει την ορθότητά της. Ανεξαρτήτως, το αποσυμβαίω. Μάλιστα. Η ιδέα
το ότι κάποιος είναι και πρόεδρος και υποψήφιος πρόεδρος δημιουργεί ένα ζήτημα. Εντάξει. Άρα, και βλέπετε τα ζητήματα που δημιουργούνται τώρα, στην πράξη. Δημιουργούνται θέματα. Ναι. Καχυποψίες. Γιατί έχει συνέχεια αυτή η σκέψη. Καχυποψίες. Έχει συνέχεια αυτή η σκέψη, λέει ο κύριος. Άρα Βαλίδη. Λοιπόν, κατά τη γνώμη. Αν δηλαδή ο κύριος Μημαράκης δεν παραιτηθεί όπως διαρρούν κύκλοι προσκύμενοι, αμάν με αυτούς τους κύκλους πια. Κύκλοι, παιδιά. Αμάν με αυτούς τους κύκλους. Να λέμε τετράγωνα. Γενικώς, ναι. Εάν δεν παραιτηθεί, υπάρχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Θέμα εμπιστοσύνης, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει τεθεί. Έχουν τεθεί ζητήματα τάξεως και έχουν τεθεί και ζητήματα ευθύνης. Εγώ σας το ρωτάω. Έτσι, θέμα εμπιστοσύνης δεν έχει τεθεί. Η έλλειψη εμπιστοσύνης όμως σε κατέρωθεν. Αλλά για να μην ανοίγουν τέτοια ζητήματα. Για να προκύπτει, κύριε Βορύδη, και από το γεγονός ότι δεν μπορούν να, ούτε χτες. Δηλαδή, χτες. Λέτε, κάνετε δύο παρατηρήσεις για τη στάση του κυρίου Μημαράκη ως πρόεδρου του κόμματος και του γραμματέα και επικεφαλής της ΚΕΦ, έτσι. Εσάς σας φαίνεται λογικό να έχει συμβεί αυτό και να μην συναντηθούν τέσσερις άνθρωποι που διεκδικούν την ηγεσία, εξήξω, να μπουν, παιδιά, τι έγινε, τι θα λογικό. Κάνουμε. Δεν μου φαίνεται λογικό να μην μπορούν να γίνουν εκλογές. Δεν μου φαίνεται λογικό να μην υπάρχει ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Δεν μου φαίνεται λογικό για ένα μείζον θέμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να μην τοποθετείται. Δεν μου φαίνεται λογικό ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής να μην τοποθετείται. Τίποτα άλλο, δεν μου φαίνεται λογικό. Κύριε Βορύδη, όπως είναι τα πράγματα τώρα, μπορεί να αλλάξει τη διαδικασία και να μπει και άλλη υποψηφιότητα. Υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ακυρώνεται η διαδικασία και πάμε από την αρχή. Μπορείτε να μείνετε ενωμένοι την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ερώτημα που με απασχολεί. Νομίζω και τον Νέο Δημοκράτη αλλά και τον Μεσοπολίτη. Ενότητα και διάσπαση. Ναι, λέω, ο κίνδυνος διάσπασης αυτή τη στιγμή είναι πιο ορατός από ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ δεν το διαβάζω δεξιά-αριστερά αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν έχω ακούσει οποιονδήποτε να σκέφτεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει πολλή στεναχώρια, έτσι. Υπάρχει πολλή προβληματισμό για την εξέλιξη αυτή. Υπάρχει μια επιθυμία να τελειώνει αυτή η διαδικασία και να καταλήξουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, απόλυνα αυτή τη διαδικασία. Όχι, θέλω να πιστεύω. Έτσι δηλώνουν όλοι και δεν βλέπω και κανένα να θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το θέμα της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να διαφυλαχθεί. Δηλαδή, εσείς προσωπικά, κύριε Βορύδη, όπως το λέτε. Να το πω αλλιώς. Πρέπει να διαφυλαχθεί όχι για την Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να διαφυλαχθεί για τον τόπο. Επειδή είπατε αυτά που είπατε πριν. Αν ο κύριος Μημαράκης είναι πρόεδρος αύριο, γίνει η διαδικασία γρήγορα και πάνε όλα καλά, σας λέγω, και βγαίνει πρόεδρος ο Μημαράκης. Εσείς που έχετε κάνει τέτοια κριτική, που λέτε να εξαφανιστεί ο Μημαράκης, να μην υπάρχει, να φύγει, να έχει παραιτηθεί από πριν τις εκλογές. Γιατί υπερβάλλετε τώρα, εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ τις λέξεις. Ο δημοσιογράφος έχει και υπερβολή, αλλιώς δεν λέω τέτοια πράγματα. Και λέω, πώς θα συμβιώσετε στο ίδιο κόμμα. Πώς θα κάτσετε στο ίδιο κόμμα. Με τέτοιες, λέω, τοποθετήσεις που έχετε κάνει, θα μπορείτε να είστε στο ίδιο κόμμα. Επιτρέψτε μου. Το ζήτημα της ενότητας. Σε ό,τι με αφορά, για να είμαστε πολύ συνεννοημένοι. Εγώ ούτως ή άλλως πολιτική κριτική κάνω. Mm-hmm. Δεν είπα κανείς να εξαφανιστεί και κανείς να πάει στην αυγή του Θεού και κανένα να τον κάψουμε. Έτσι, αλλά πολιτική κριτική ούτως ή άλλως κάνω και θεωρώ, για να πούμε και το τι αντίληψη έχουμε για το κόμμα, εγώ θεωρώ ότι αυτά πρέπει να ενσωματώνονται. Mm-hmm. Ένα κόμμα το οποίο έχει μια αντίληψη, ας το πω, στρατιωτικού τύπου, που σημαίνει ότι μπήκε ο βουλευτής μέσα, υπάρχει ένας πρόεδρος, ο πρόεδρος κάτι λέει, δεν μιλάει, δεν λαλάει και όλοι παράμε προσοχές γιατί μίλησε ο πρόεδρος. Αυτό είναι μια αντίληψη που μας έφερε εδώ. Mm-hmm. Αυτή η αντίληψη μας φέρνει εδώ. Και πριν την είχατε αυτή την αντίληψη. Βεβαίως. Μάλιστα. Και πριν την είχαμε. Αυτή όμως η αντίληψη μας φέρνει εδώ. Η ερώτηση παραμένει. Γιατί στην πραγματικότητα κάποιος που δεν θέλει να ακούει κριτική, κάποιος θεωρεί ότι η κριτική μολύμως είναι υποβολημία και πάει και είναι προς κακό, τότε δεν θέλει και να βλέπει προβλήματα και άρα και δεν θέλει να ακούει για τον λύση του και άρα δεν μπορεί να τα βελτιώσει. Επομένως, γι' αυτό ρωτάει κανείς εύλογα. Εκείνο πρώτον, λοιπόν πια που χρειαζόμαστε, εκείνο που χρειαζόμαστε κύριε Βορύδη, είναι ένα κόμμα το οποίο θα ενσωματώνει απόψεις, θα ενσωματώνει τον εσωτερικό διάλογο και θα έχει την τεχνική και την ικανότητα να τη συνθέσει. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Σε μια άποψη συγκεκριμένη, ναι, η οποία θα είναι αυτό. Η κεντρική κομματική άποψη. Μας. Έτσι. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Βορύδη? Από τους υποψηφίους. Από τους υποψηφίους. Αφού έχει τοποθετηθεί τώρα. Έχει τοποθετηθεί ο κύριος Βορύδης. Κύριε Βορύδη, αφήστε με συγχωρείτε. Επειδή βάζει το θέμα της ενότητας. Μα γι' αυτό το ρωτάω. Το ότι κάποιος τοποθετείται πάνω σε μια εσωτερική διεργασία κορυφαία, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι για πέταμα. Mm-hmm. Ή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους άλλους. Αφήστε για το μετά. Ή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τους άλλους. Αφήστε για το μετά. Σημαίνει ότι έχει μια οπτική για τα κύριε πράγματα. Κύριε Βορύδη, είναι σαφές. Όχι όμως ότι οι άλλοι είναι ανίκανοι, άχρηστοι, ανάπηροι και κύριε να τους πετάξουν. Όχι. Αλλά εσύ έχετε θέσει ένα θέμα εμπιστοσύνης και εγγύηση των διαδικασιών για να βγει πρόεδρος. Εφόσον δεν παραιτηθεί, όπως δηλώνει ουσιαστικά ο κύριος Μημαράκης,
υπάρχει εγγύηση ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι τέτοια ώστε να βγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, όποιος είναι να βγει. Ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, το μείζον, σας βάζω την προτεραιότητά μου. Τη δικιά σου. Τη δικιά μου προτεραιότητα, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ. Είναι να γίνουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα οι εκλογές. Κατάλαβα καλά όμως ότι αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην περίπτωση που τα τεχνικά προβλήματα ή οποιαδήποτε άλλα τέλος πάντων δεν επιτρέπουν αυτή την εξέλιξη, δηλαδή να γίνουν ταχύτατα οι εκλογές. Ότι τότε ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε και τότε την πιθανότητα για συνέδριο. Πρέπει να γίνει επανεκτίμηση. Ξέρετε, κύριε Βορύδη, για τα κόμματα σοβαρότερος κίνδυνος από τη διάσπαση είναι ο εκφυλισμός και η απαξίωση. Μάλιστα. Κύριε Παπά, αφήστε αυτά τα αριστερά να μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη φάση. Αυτά είναι καλά αριστερά. Πάμε για ένα παιδί πολιτική συνεννόηση, επομένως. Πάμε για διάλειμμα. Θα επιστρέψω, θα έρθει κοντά μας η κυρία Πιπηλή. Είπαμε, σήμερα έχουμε φεστιβάλ Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, παιδιά. Διαχρονική ισόγαμπρη να δω που είναι η Πιπηλή. Μετά θα μας τα πει, περίμενε. Διάλειμμα. Ένας επαγιώτης στην Αθήνα. Θα κάνω βήμα στην απροτεύουσα. Ο άνθρωπος ορχήστρα. Κώστας Χατζηχρήστος, κλασικά ανεπανάληπτος. Μη σε ξεχάσω εσένα, εγώ, πότε, πάπα, πάπα, πάποτε. Ένα μπουζούκι αλλιώτικο από τα άλλα. Θα γίνει φιρμάρα. Ήμουν και άτσι μουσικός στο κοντό. Τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Ακούμε την καρδιά μας. Γι' αυτό συμμετέχουμε όλοι στην εθελοντική αιμοδοσία. Την 5η 26 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Ασπρόπυργο, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου στην πλατεία Αγίου Δημητρίου. Επίσης την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε στην Ελευσίνα, στο κτίριο Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την ίδια μέρα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε στην Καλλιθέα, στο Δημοτικό Θέατρο. Σώζουμε ζωές. Είναι στο αίμα μας. Sky Posea. Με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλής.